Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Πετρολίνα ΑΕΚ και την ΠΕΑ Μπολέκα έχει ξεκινήσει με την ΑΕΚ να κερδίζει το jump ball. Πρώτη επίθεση για την ομάδα της Λάρνακας με τον Hollingsworth να δίνει στο Μαντοβάνι. Αυτός αποστάρει τον Μυθυλό. Έχει το mismatch εδώ σε δύναμη ο Μαντοβάνι. Δίνει στη weak side το shoot για τρεις, όπου είχε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ο Flowers εδώ αφήνει στον Davis. Μαντοβάνι προσπαθεί να μείνει κοντά του. Δημιουργεί χώρο. Davis εκτελεί 2-0 προβάδισμα για την ΑΕΛ. Πρώτο καλάθι. Flowers θα κάνει προσποίηση. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Προσπάθεια από τα 6 και 75 μέσα. Τρίποντο για την ΑΕΛ 0-5. Ξεκίνημα καλό. Και η ανόρθωση με τον κεραυνό θα ισοβαθμίσουν στο 17-3. Σουτ για την ΑΕΚ μέσα. Πρώτο καλάθι για την ομάδα της Λάρνακας με τον rebound για την ΑΕΛ, η οποία τρέχει στο fast break και σκοράρει με τον Jordan Shepherd. 5-11 στο σκορ και έχουμε timeout. Η ΑΕΛ που διατηρεί το προβάδισμά της παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ να χτυπήσει κοντά στο καλάθι. Παντελή δίνει ψηλά στο alley-oop κάρφωμα ο Bishop. Εξαιρετική φάση, πανέμορφη φάση στα 3-30 πριν από το τέλος. Ξανά εδώ Ιάκωβος Παντελή. Συνδέθηκε με τον Bishop, κάρφωσε με alley-oop κάρφωμα. Η ΑΕΛ στην επίθεση με τον Γεωργίου που έχει χρόνο να ζυγίσει το shoot και να ευστοχίσει. Της Λάρνακας, η οποία είναι τώρα στην επίθεση με το CBG. Βγάζει έξω στο Μαντοβάνι, έξτρα πάσα. Δεύτερη πλέον έξτρα πάσα στον Hollingsworth που θα πετύχει το τρίποντο. Η απάντηση από πλευράς ΑΕΚ. Γεωργίου, δεύτερο shoot για τρεις, άστοχο. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος, ο οποίος πηγαίνει στα ποδητήρια, εκεί πίσω από τις καρέκλες των επισήμων. Εδώ η τελευταία φάση με το lay-up και το καλάθι για την ΑΕΚ με το Hollingsworth. 5 πόντους, επιθετικά είναι καλός μέχρι στιγμής. Το τρίποντο Davis για την ΑΕΛ που ισοφαρίζει. Ενώ για την ΑΕΚ δύο φάουλ έχει ο Σιμιτζής. Σουτ από το Μαντοβάνι μέσα για τρεις. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνι, ο οποίος βάζει τρίποντα, δεν είναι σπάνιο. Θα πάρει το σουτ ο Σέπερτ, εύστοχος για τρεις. Μάριος Γεωργίου είναι ο τρίτος σκόρερ με 7. Σιμιτζής για 3. Θα απαντήσει από τα 6 και 75 και πανηγυρίζει με σφιγμένη γροθιά. 50-50. Εκεί που η ΑΕΚ είχε το συν 4 και την κατοχή, έχασε την ευκαιρία εκεί να διευκρινίσει το προβάδισμα, αλλά παίρνει τώρα καλάθι φάουλ. Ψηλά ο Μπράουν, επιθετικό rebound, το shoot όμως είναι κοντό, χτυπάει στο σίδερο. Ο Παντελή πήγε να σώσει την κατοχή, τελικά ο Bishop με κάρφωμα θα πετύχει το καλάθι για την ομάδα του. Τυχερή εκεί η ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να... ο Davis που βάζει και τρίποντο, είναι ο παίχτης που λέγα προηγουμένως, βάζει τρίποντο και μειώνει στους 5. Και με το hook shot πέτυχε το καλάθι, 76-68, κλέψιμο ο CBG's πάνω στον Flowers. CBG's που πετυχαίνει και το καλάθι στο coast to coast, 78-68, για πρώτη φορά σήμερα. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι μας. Νίκη λοιπόν για την ΑΕΚ, το τελικό σκορ θα είναι 93-81. Αυτό σημαίνει ότι η Πετρολίνα ΑΕΚ θα τερματίσει στην πρώτη θέση της regular season του δευτέρου γύρου και στον τρίτο γύρο θα έχει κάπως και ευνοϊκό πρόγραμμα από τις υπόλοιπες ομάδες. Η Ανόρθωση θα είναι δεύτερη, ο Κεραυνός τρίτος, ο Αποέλ τέταρτος, η ΑΕΛ πέμπτη. Η ΑΕΛ η οποία πλέον βρίσκεται στις 4 νίκες πίσω από τον Αποέλ στην πέμπτη θέση. Χρειάζεται δηλαδή υπερπροσπάθεια από την ΑΕΛ στον τρίτο γύρο για να πιάσει την ομάδα της Λευκωσίας. Το πρωτάθλημα μας έχει όμως μπόλικο δρόμο, πολλές οι ισχυρές ομάδες φέτος. Και εννοείται ότι τα επόμενα παιχνίδια που θα φέρει κοντά στη Cita Vision θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.